Άδειασε το πορτοφόλι σου για να γεμίσει το κεφάλι σου και θα γεμίσει το πορτοφόλι σου πολλές φορές. Μη μαρτυράτε για αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Δεν υπάρχει επιτυχία σε ένα σχέδιο που είναι ανοιχτό σε άλλον. Είχα παράπονο ότι δεν είχα παπούτσια, μέχρι που συνάντησα έναν άντρα που δεν είχε πόδια. Αν θέλετε να γνωρίσετε ένα άτομο, κάντε ένα ταξίδι μαζί του. Θεωρήστε ότι ένας πραγματικός φίλος είναι το άτομο που αφαιρεί πέτρες και αγκάθια από το μονοπάτι σας. Μην ανακατεύεστε σε υποθέσεις άλλων και μην χτίζετε την ευτυχία σας πάνω στη δυστυχία κάποιου άλλου. Οι χειρότεροι εχθροί ενός ανθρώπου δεν θα του εύχονταν τα δεινά που μπορούν να του φέρουν οι δικές του σκέψεις. Ό,τι κάνει ένας σοφός το κάνει και ο ανόητος, αλλά ο δεύτερος το κάνει με ατιμία. Το να αναβάλεις μια δουλειά για την επόμενη μέρα δεν δείχνει εμπειρία, αλλά τεμπελιά. Όποιος νομίζει ότι θα σβήσει τις επιθυμίες του με ικανοποίηση, μοιάζει με τρελό που θέλει να σβήσει τη φωτιά με άχυρο. Μια σοφή γυναίκα προσθέτει ζάχαρη σε όλα όσα λέει σε έναν άντρα και αφαιρεί το αλάτι από όλα όσα της λέει ο άντρας. Καλύτερα είναι μια στιγμή που θα ζούμε νόμιμα, παρά εκατομμύρια χρόνια άνομης ζωής. Η μοναδική καλή ανησυχία είναι αυτή που χάρη στην οποία βρίσκουμε στη συνέχεια ηρεμία. Είναι αδύνατο να επιστρέψεις τρία πράγματα, ένα βέλος που εκτοξεύτηκε από τόξο, μια αλόγιστη λέξη και μια χαμένη ευκαιρία. Ακόμη και ένας έξυπνος άνθρωπος θα γίνει ανόητος, αν δεν καλλιεργήσει τον εαυτό του. Η αξιοπρέπεια των ανδρών πρέπει να καθορίζεται από τις γνώσεις τους, καθώς και από το πόσο πιστοί είναι και πόσο τηρούν τις υποσχέσεις τους. Ο τρόπος που κοιτάς τους άλλους, με τον ίδιο τρόπο βλέπουν και εσένα. Την αξία του πατέρα θα καταλάβεις, όταν γευτείς πικρή γουλιά από το δικό σου γιο. Υπάρχει ομορφιά πάνω στην οποία τα χρόνια δεν έχουν δύναμη, και αυτή είναι η ομορφιά της καρδιάς. Όποιος δεν απαντά με θυμό στο θυμό, σώζει και τον εαυτό του και τον άλλον. Ο σκοπός μιας σχέσης δεν είναι να έχεις κάποιον άλλο που μπορεί να σε ολοκληρώσει, αλλά να έχεις κάποιον άλλο με τον οποίο να μοιραστείς την ολοκλήρωσή σου. Η ομορφιά χρειάζεται στο γάμο και η αγάπη χρειάζεται κάθε μέρα. Αν μιλήσεις με σοφό θα γίνεις σοφότερος, αν μιλήσεις με αχρίο θα γίνεις αχριότερος. Για να καταστρέψεις έναν λαό, δεν χρειάζεται να πολεμήσεις μαζί του, αρκεί να του καταστρέψεις την ηθική. Προσέξτε τους ανθρώπους που συναντήσατε, γιατί με αυτούς κάτι φωτεινό και χαρούμενο εγκαθίσταται μέσα στην ψυχή σας. Τα χρήματα μπορούν να κάνουν τα πάντα, αλλά δεν μπορούν να δημιουργήσουν έναν γενναίο πολεμιστή, έναν σοφό δάσκαλο, έναν ταλαντούχο τραγουδιστή και έναν εξειδικευμένο εργάτη. Αυτό που είμαστε σήμερα είναι το αποτέλεσμα των χθεσινών μας σκέψεων και οι σημερινές σκέψεις δημιουργούν τη ζωή του αύριο. Η ζωή είναι δημιούργημα του μυαλού μας. Όταν μία γυναίκα αυνανίζεται, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνει καλά ο σύντροφός της. Ένας έξυπνος άνθρωπος μπορεί να αναγνωριστεί από τα ακόλουθα τρία σημάδια, χαίρεται ειλικρινά με την ευτυχία των άλλων, είναι ζωφερός όταν πρόκειται για αυτόν και ποτέ δεν λέει άσχημα πράγματα για κανέναν.